Καλό μεσημέρι, κύριε Πάσουλα. Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Τι έγινε τελικά χθες? Είχατε μια συνάντηση μαζί με τον Δήμαρχο? Ναι, υπήρχε ένα ραντεβού που είχε κλείσει ο Δήμαρχος με τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα. Ήταν εκεί και ο κύριος Βρούτσης. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση, πολύ θετικός ο Υπουργός. Ήταν και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου, η κυρία Λαζάρου. Και έδειξε κατανόηση στο θέμα το άνοιγμα των ρηχείων. Βέβαια, ο κύριος Βρούτσης είπε ότι πρέπει τα ορυχεία να ανοίξουν, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μένουν κλειστά, και συμφώνησε και ο Υπουργός, ας πούμε, και μας υποσχέθηκε ότι το γρηγορότερο θα ανοίξουν. Πιστεύω, λέει, μέχρι τον Ιούλιο να έχει τελειώσει όλη η διαδικασία, να δώσουμε εντολή να ανοίξουν κανονικά, να γίνει εξόριξη. Ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή, τι περιμένουμε να ολοκληρωθεί προκειμένου να δοθεί η άδεια για την εξόριξη, τι περιμένεις, σας είπε? Επειδή η επιθεώρηση μεταλλείο δεν δέχεται να έρθει να κάνει τη διαδικασία, δηλαδή επιθεώρηση, να δει τα ορυχεία, ίσως να μπουν να βγάλουν ιδιώτες μηχανικοί επιβλέποντες. Ναι. Όπως είχε γίνει και το 17 και το 18. Να μπουν μέσα στα ορυχεία δηλαδή, προκειμένου να έχουν ίδια άποψη για το τι επικρατεί. Ναι, να δίνουν οδηγίες στους μεριεργάτες. Είναι μια διαδικασία η οποία, εντάξει, λέει τώρα έτσι κι αλλιώς ο μήνας αυτός με τις γιορτές, με το Πάσχα τελείωσε. Οπότε το γρηγορότερο, είπε, ας πούμε, ότι πιστεύει ότι μέχρι τον Ιούλιο θα έχει δοθεί η εντολή. Σίγουρα είναι πολύ θετικός πάντως. Βέβαια, και η κυρία Λαζάρου, ας πούμε, συμφώνησε ότι πρέπει να ανοίξουν, αλλά υπήρχε μια πίεση τόσο και από τον Δήμαρχο αλλά και από τον κύριο Βρούτση, και γι' αυτό, ας πούμε, κιόλας και ο υπουργός υποσχέθηκε ότι τα ορυχεία θα ανοίξουν. Είναι λοιπόν μία υπόσχεση ακόμα. Βέβαια, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από άλλες υποσχέσεις που ενδεχομένως είχαν δοθεί ή δεν είχαν δοθεί, έτσι. Πολύ θετική ήταν η συνάντηση. Έγινε μεγάλη συζήτηση για τα θέματα της Μύριδα. Είπαμε στον Υπουργό ότι δύο μέρες φόρτωνε καραβάκι και ότι υπάρχει ζήτηση. Φορτωθήκαν 6.500 τόνοι σμυρίγλι από το λιμάνι της Νάξου. Αυτό που έγινε πρόσφατα, δηλαδή στις αρχές της εβδομάδας, λέτε, έτσι. Ναι, ναι. Τον ενημερώσαμε, ας πούμε, γενικά. Και πίεσε πάρα πολύ, βέβαια, και ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά ο κύριος Κρέκας. Ήταν πάντως πολύ θετικός από την αρχή της συζήτησης. Τελικά ήξερε το θέμα εσείς που είσαστε γνώστης? Πώς σας φάνηκε, το γνώριζε? Ήξερε. Από ό,τι φάνηκε ήταν ενημερωμένος. Γιατί το είχε πει και ο ίδιος στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Φόρτωμα, ότι είναι ενήμερος. Από ό,τι φάνηκε ήταν ενημερωμένος. Και μάλλον ότι πρέπει να τον είχε ενημερώσει τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο κύριος Βρούτσης. Εσείς λοιπόν τώρα πώς κινείστε στα σμυριδοχώρια μας, κύριε Πάσουλε? Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας? Εμείς θα ενημερωθούν μέχρι την Κυριακή, θα γίνει κάποιο συμβούλιο, να ενημερωθούν εκεί τα μέλη του σωματείου και θα περιμένουμε. Θα είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Ετοιμοπόλεμοι λοιπόν για να ξεκινήσει ξανά η εξόριξη στα ορυχεία. Ναι, εμείς η θέση του σωματείου και γενικά είναι το αργότερο μέσα στο Μάιο να ξεκινήσουν για να αποφεύγουμε το χειμώνα και να βγει η ποσότητα. Γιατί δεν βγαίνει η ποσότητα σε ένα και σε δύο και σε τρεις μήνες, έτσι. Όπως δεν βγήκε πέρυσι. Πέρυσι δεν βγήκε ούτε η μισή ποσότητα. Πέρυσι κάποιοι μείναν ανασφάλιστοι. Ή κάποιοι άλλοι δεν ασφαλιστήκανε, με αποτέλεσμα να πάνε πίσω συνταξιοδοτικά, δηλαδή να πάνε πίσω χρόνια, καταλαβαίνετε. Αυτό το θέμα το συζητήσατε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκρέκα, τι θα γίνει, ναι, που έχουν μείνει κενά? Γι' αυτό είπε ότι το αργότερο, ας πούμε, πιστεύει ότι μέχρι τον Ιούλιο θα έχει δοθεί εντολή, ας πούμε. Μέχρι τον Ιούλιο λοιπόν, αλλά δεν προσδιορίσε αν θα είναι αρχές, αν θα είναι στη μέση ή προς το τέλος. Γιατί... Ήταν πάντως από άλλες φορές, όπως πέρυσι που είχαμε πάει και το 19, μιλάμε μεγάλη διαφορά, και δηλαδή και στη συζήτηση και στην κατανόηση.
Ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα λοιπόν, γιατί σας θυμάμαι και πέρυσι που είχατε κάνει τη συνάντηση και είχαμε ξαναμιλήσει, ότι ήταν πολύ αρνητικές οι εντυπώσεις. Ναι, είχαν γίνει συναντήσεις που ήταν οι παρατάξεις του Δήμου, ήταν οι βουλευτές, ήταν τα στελέχη του Υπουργείου, ήταν εκεί οι μεταλλιολόγοι, οι επιθεωρήσεις μεταλλείου, και ήταν όλοι δηλαδή αρνητικοί τότε. Τώρα υπήρχε ένα κλίμα πολύ θετικό. Εύχομαι λοιπόν να πάνε όλα καλά, κύριε Πάσουλα. Σας ακούω και πιο χαρούμενο αυτή τη φορά που μιλάμε. Έχει φύγει ένα βάρος. Φαίνεται. Και εμείς, κοιτάξτε, δείτε. Εντάξει, κρατάμε κάποια πισίνη, έτσι. Καλό είναι να την κρατάμε αυτή. Θα είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Είστε λοιπόν ετοιμοπόλεμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αλλά πιστεύω ότι ο τρόπος και η συμπεριφορά που μας αντιμετωπίσανε, τόσο του Υπουργού, όσο τη κυρία Λαζάρου, όσο του κυρίου Βρούτσι, πιστεύω ότι τα ορυχεία θα ανοίξουν πάρα πολύ γρήγορα, κανονικά θα γίνει εξόριξη. Είναι σημαντικό τώρα, γιατί ήσασταν παρόν στη συζήτηση αυτή που έγινε, οπότε έχετε αποκομίσει και ο ίδιος το κλίμα της συζήτησης. Δεν σας μεταφέρθηκε, το ζήσατε ο ίδιος, οπότε είναι σημαντικό ότι μάλιστα το έχετε δει και το ακούσει ο ίδιος και συμμετείχατε στη συζήτηση. Δηλαδή, για να καταλάβετε ότι μου θύμισε ο υπουργός αυτός στο Σταθάκι, ας πούμε, που είχαμε πάει και είχε πει τα ορυχεία ανοίγουν από αύριο με ευθύνη δικιά μου. Κάπως, δηλαδή, σε αυτό το πνεύμα ήταν ο υπουργός, ότι τα ορυχεία θα ανοίξουν, τέλος. Καλό είναι αυτό λοιπόν και σημαντικό επίσης. Οπότε εδώ είμαστε, κύριε Πάσουλ, εύχομαι όλα να πάνε καλά και να ανοίξουν πάλι τα σμυριδορυχεία. Ευχαριστούμε πολύ και για την παράσταση. Για υποχρέωσή μας είναι, κύριε Πάσουλ. Μας βγάζετε στον αέρα, ας πούμε, και ακούνε οι γυναξιώτες τα προβλήματα. Και να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς και αν χρειαστεί οτιδήποτε, εδώ είμαστε, θα ξανασυζητήσουμε. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και τον Ιούλιο πάλι να ξεκινήσετε εργασίες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά, γεια σας. Γεια σας.